Η κυβέρνηση δηλώνει πω το ζήτημα των καταστροφικών πυρκαγιών θα συζητηθεί στη Βουλή στον κατάλληλο χρόνο. Απαντώντα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που ζητούν πρώην ημερησία συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Την ώρα τη μάχη δεν υπάρχει χώρο για στήρα, αντιπαράθεση και κομματικό ακτιβισμό. Θα έρθει η ώρα του απολογισμού. Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Το γεγονό ότι ο κύριο Μητσοτάκη σύρεται πίσω από το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση είναι πρωτοβουλία Μητσοτάκη. Η χώρα καίγεται από άκρη σε άκρη εδώ και τέσσερι ημέρε. Συνάνθρωποι μα έχασαν τη ζωή του. Αλλά την κυβέρνηση την ενδιαφέρει μόνο η επικοινωνιακή διαχείριση τη κατάρρευση του δίθεν επιτελικού κράτου. Είχαμε όλοι. Ε, έχουν πάει Είχαμε και τον πρόλογο με την ενημερωματεία που έκλεισε. Ο Νίκο Ανδρουλάκη επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη και ενημερώθηκε για την τεράστια καταστροφή από τη φωτιά που κατακαίει πέντε μέρε στη Θράκη. Η ασφάλεια και η πολιτική προστασία είναι το βατερλό τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο να απαντάμε σε αυτέ τι τραγικέ συνθήκε που αντιμετωπίζει ο ελληνικό λαό με σενάρια συνωμοσιολογία, με δίθεν ε, δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού ότι δύο χρόνια τώρα δεν έχει γίνει ξεκαθάριση αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Την Αλεξανδρούπολη μετέβει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορούμε να στρέφουμε τα πυρά μας σε, ούτε στο στρατηγό άνεμο, ούτε στην κλιματική αλλαγή. Αυτά πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Η κατάσταση έτσι είναι κάθε καλοκαίρι και θα χειροτερεύει από εδώ και πέρα. Ούτε να τα ρίχνουμε στην αμέλεια διαφόρων πολιτών που και αυτή υπάρχει. Την Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε και ο Κυριάκο Βελόπουλο. Τι φωτιές δεν ήταν τυχέ. Οι συλλήψει και ανακοινώσει τη αστυνομία επιβεβαιώνουν του εμπρισμού από χέρια παράνομων μεταναστών.